Η παράσταση αυτή, η Μπαχάρη Κανέλα και Γιορτή, κρύβει μέσα της όλα τα χρώματα της Ελλάδος και όλα τα αρώματα της Ανατολής. Είναι μια παράσταση που έχει όλα τα συναισθήματα. Έχει χαρά, έχει λύπη, έχει μελαγχολία. Έχει μια ξενιασιά για 2 ώρες να ονειρευτούμε, να ταξιδέψουμε. Μάγεψαν, ξεσήκωσαν το κατάμεστο Βεάκιο Θέατρο, πρώτο σταθμό της καλοκαιρινής τους περιοδίας, συγκίνησαν, έγιναν ένα με τους θεατές. Λίγο πριν την έναρξη της παράστασης, μετά την τελευταία της πρόβα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια με φόντο την Καστέλα και το Μικρό Λίμανο μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Αντένα για τη σχέση ζωής που έχει με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γνωριζόμαστε πολλές δεκαετίες και χαίρομαι πραγματικά που από το 2004 ανανεώσαμε τη σχέση μας, την αγάπη μας, τη φιλία μας και δεθήκαμε από πέρσι πάρα πολύ μέσα από την παράσταση Μπαχάρη, Κανέλα και Γιορτή, μέσα από το CD το ολοκένουργιο για που τραβάς ελπίδα. Η άλκης της πρωτοψάλτη αναφέρθηκε και στη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, μα πάνω απ' όλα έδειξε ότι είναι άνθρωπος. Η ιστορία γράφεται και είμαστε και οι συγγραφείς και οι αναγνώστες της. Στο χέρι μας είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να ξαναρχίσουμε από την αρχή μέσα από σκληρή δουλειά. Είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε πέρα από τον λόφο των σκουπιδιών. Επόμενος σταθμός της καλοκαιρινής περιοδίας, χορηγός επικοινωνίας της οποίας είναι ο Αντένα, είναι αυτό το Σάββατο 21 Ιουλίου στο Πάρκο Αναψυχής στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου. Ακολουθούν στις 28 Ιουλίου στο Φεστιβάλ Κασάνδρα στο Αμφιθέατρο Σίβηρης, στις 4 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνιας, στις 5 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Ολύμπου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στις 5 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων στο Βύρονα και ολοκληρώνουν τις εμφανίσεις τους στις 15 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 21 Ιουλίου παίζουμε στο Ξυλόκαστρο. 10 και 11 Αυγούστου στο Θέατρο της Μικρής Επιδαύρου. Ένα ρεσιτάλ που έχουμε στήσει με τον Στέφανο Κορκολή.